πρόεδρος του Πανιουνίου, ο κύριος Δάρας. Καλό μεσημέρι, είστε καλά? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι να έχετε και εσείς. Πώς είστε? Είναι μια λίγο δύσκολη περίοδος, έτσι, και από αποτελέσματα για τον Πανιούνιο και από εντάσεις. Πώς τις βιώνετε? Ούτε εντάσεις έχουμε και τα αποτελέσματα μια χαρά είμαστε. Όπως είμαστε πέρυσι τέτοια περίοδο σε αυτή τη θέση που είμαστε, είμαστε και φέτος. Από εντάσεις, εντάξει, σε όλες τις ομάδες μπορεί να υπάρξουν κάποιες εντάσεις, αλλά σε εμάς αυτή τη στιγμή τις ξεπερνάμε και θα τις έχουμε ξεπεράσει. Πέρυσι τέτοια περίοδο ήταν η ομάδα, είχε ένα ντεφορμάρισμα? Όχι, δεν είναι θέμα ντεφορμάρισματος. Μου είπατε πως είναι η ομάδα. Ναι. Η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται έκτη στο βαθμολογικό πίνακα. Ναι. Και πέρυσι, έτσι, τέτοια εποχή, δηλαδή προς το τέλος του πρώτου γύρου, ήταν μεταξύ τετάρτης και έκτης θέσεως. Πώς το βλέπετε το πρωτάθλημα γενικά? Βλέπουμε έναν ιδιαίτερο ανταγωνισμό φέτος. Θεωρείτε ότι φτάσαμε σε ένα επίπεδο να γίνει μια προσπάθεια να αλλάξει τέλος πάντων ο δείκτης εμπορικότητας, η ανταγωνιστικότητά του γενικότερα? Ακούστε κάτι, δεν έχει σχέση η εμπορικότητα με την ανταγωνιστικότητα κτλ. Από εκεί και πέρα, σίγουρα φέτος το πρωτάθλημα είναι πιο, να το πω έτσι, βαθμολογικά ανταγωνιστικό. Γιατί βλέπετε ότι από πρώτο με το τελευταίο είναι 10 βαθμούς διαφορά. Ναι. 10 βαθμούς διαφορά είναι πολύ λίγο. Πέρυσι, καλός ή κακός, υπήρχε ότι είχε φύγει ένας μπροστά και όλοι οι άλλοι από πίσω γενοβολάγανε. Λοιπόν, και μόνο ότι αυτή τη στιγμή η βαθμολογία φέτος είναι ανάμεικτη, να το πω έτσι, είναι ο ένας κοντά με τον άλλον, δείχνει ότι αυτή τη στιγμή οι ομάδες, οι περισσότερες ομάδες είναι πιο κοντά μεταξύ τους και αγωνιστικά και βαθμολογικά. Και αυτό σίγουρα δίνει έναν καλύτερο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Πήρατε κάποιες αποφάσεις για ποδοσφαιριστές της ομάδας. Καταρχάς, είστε σε μια περίοδο που έχετε και τραυματίες, είστε σε μια περίοδο που αποφάσισε κάποια πράγματα για τον Μασούτη και τον Οικονόμου. Θέλετε να μας πείτε για αυτά? Ήταν απαραίτητο να γίνει. Με πήρατε τηλέφωνο, ναι, για να μιλήσουμε για το παιχνίδι της Κυριακής, όχι για τα προβλήματα δικά μας. Είναι και τα προβλήματα δικά μας. Έχετε διαβάσει την ανακοίνωση της ΠΑΕ. Από εκεί πέρα δεν έχω να πω τίποτα άλλο για το θέμα αυτό. Όσον αφορά τώρα για το παιχνίδι. Έχει τελειώσει, ναι. Έχουν βγει, όπως είδατε από την ανακοίνωση της ΠΑΕ, ένα μήνα σε άδεια, όχι σε τιμωρία. Εννοώ σε άδεια, ναι, για να ερεμήσουν από ορισμένες καταστάσεις, έτσι, που είχαν, τίποτα παραπάνω. Όταν δίνουμε άδεια σε έναν εργαζόμενο, να το πω έτσι, έτσι, και όχι τιμωρία, δείχνει ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση έντασης για διάφορους λόγους ο καθένας, έτσι. Οπότε κρίνει η εταιρεία, να το πω έτσι, η ΠΑΕ, να δώσει ένα μήνα άδεια, μόνο και μόνο και τιμωρία να μην είναι, για να μην φαίνεται τιμωρούμε, αλλά από την άλλη μεριά για να μπορέσουν ψυχολογικά να ηρεμήσουν και να βρουν τον εαυτό τους. Μάλιστα. Εν ώψη Κυριακής, Πανιόνιος ΠΑΟΚ το μεσημέρι. Καταρχάς, υπάρχει θέμα φιλοξενίας φίλων του ΠΑΟΚ? Έχετε τη διάθεση, έχετε κάποια συνεννόηση? Ξέρετε ότι απαγορεύεται η μετακίνηση. Ναι. Οπότε εκεί θα μαθαίνει κάθε κουβέντα και μην κάνουμε... δεύτερον, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις του ΠΑΟΚ με του Πανιωνίου από ανέκαθεν ήταν από πολύ καλές μέχρι άριστες. Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν έχουν διαταραχθεί τόσα χρόνια, ούτε θα διαταραχθούν και φέτος. Άρα... Από εκεί και πέρα, πώς βλέπουμε το παιχνίδι, γιατί και εγώ τώρα είμαι στο χειρουργείο μέσα. Ναι, και ναι, ναι, το σεβόμαστε, το σεβόμαστε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η βαθμολογία δείχνει τα πάντα. Δηλαδή τα πάντα τι εννοώ? Ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά είναι πρώτος στην βαθμολογία, ο Πανιόνιος είναι έκτος. Ναι. Άρα από την βαθμολογία και μόνο, οποιοδήποτε να ρωτήσει θα σου πει ότι λογικά το φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν κερδίζει κανέναν εκτός έδρας. Από εκεί πέρα, αυτό δεν έχει σημασία. Πώς? Δεν κερδίζει κανένας εκτός έδρας και φέτος είναι αίτητος για με κλεισμένες. Εντάξει, ναι. Με κλεισμένες τις πόρτες είναι αέτος φέτος που δεν ήταν ποτέ. Λοιπόν, μην το παίρνουμε έτσι, το ποτέ κερδίζω εδώ εκεί δεν λέει τίποτα. Αυτή τη στιγμή με ρωτάτε ποιος είναι, έτσι, τι βλέπω για την Κυριακή. Πώς το βλέπετε, ναι.
Και από εκεί πέρα σας ενημερώνω ότι βαθμολογικά, όπως είναι σήμερα η κατάσταση, ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί. Από εκεί πέρα μετράνε και ορισμένοι άλλοι παράγοντες. Και είναι αυτοί. Mm-hmm. Ότι αυτή τη στιγμή παίζουμε στην έδρα μας, παίζουμε στη Νέα Σμύρνη, ένα το κρατούμενο που μειώνει, αν το θέλετε έτσι, τη δύναμη του φαβορί. Και από εκεί πέρα έχουμε, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα, αν το θέλετε, των δύο τελευταίων χρόνων, που η έδρα η Νέα Σμύρνη κυριάρχησε του φαβορί. Γιατί και πέρυσι και πρόπερσι, έτσι, η έδρα μας έπαιξε σημαντικό ρόλο, ούτως ώστε να φύγουμε αλόβητοι από αυτά τις δύο χρονιές τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Παρότι και πέρυσι και πρόπερσι ο ΠΑΟΚ ήταν φαβορί. Αλλά μέσα στην Νέα Σμύρνη φαίνεται ότι μετράει πολύ και η έδρα μας. Βλέπετε για το πρωτάθλημα που λέγαμε ότι μπορεί να πάει έτσι μέχρι τέλους. Πολύ μικρές διαφορές μεταξύ όλων και στην κορυφή μεγάλος ανταγωνισμός. Νομίζω ότι έτσι θα πάει, ναι. Νομίζω ότι έτσι θα πάει. Δέχεστε ότι φέτος είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα με τη διαιτησία ή έχετε παράπονα ή πιστεύετε ότι ήταν μια συνέχεια με τα προηγούμενα χρόνια? Προσωπικά εμείς σαν Πανιώνιος μιλάω, ναι, έχουμε αρκετά παράπονα από τη διαιτησία. Έχουμε αρκετά παράπονα από τη διαιτησία. Προσωπικά. Ναι. Τώρα τι συμβαίνει σε άλλες ομάδες δεν με αφορά, ούτε με ρωτήσατε πώς είδα τη διαιτησία. Εγώ τη διαιτησία την είδα αυτή τη στιγμή για τον Πανιώνιο. Και φέτος σε πολλά παιχνίδια ο Πανιώνιος, και έχει βγει και σχετική ανακοίνωση από την ΠΑΕ, όπως έχετε δει, έτσι, σε αρκετά παιχνίδια έχουμε βασικά παράπονα. Και λογικά για να κλείσουμε, πιστεύετε ότι τα προβλήματα, η κατάσταση αυτή μπορεί να σας πυρώσει την ομάδα σας για να βγάλει κάτι καλό την Κυριακή, να βγάλει καλύτερο πρόσωπο την Κυριακή? Για να συσπυρώσεις κάτι σημαίνει ότι έχει διαλυθεί. Όχι, ο δεν έχει. Ούτε έχει, ούτε θα έχει διαλυθεί. Οπότε δεν μιλάμε για συσπύρωση, απλά μιλάμε ότι οποιαδήποτε ομάδα, εκτός από τις τέσσερις μεγάλες, όταν πετύχουν ένα καλό αποτέλεσμα στις τέσσερις μεγάλες, έτσι, ναι, από εκεί πέρα είναι ο ενθουσιασμός τους μεγαλύτερος από ό,τι ήταν πριν. Σωστά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας δώσατε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας.